Ηλίας Χιώρας, καρδιολόγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό και γραμματέας της ΕΙΝΑΠ. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα έγιναν μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας παρά τις αντίξωες συνθήκες. Μαζική ήταν μαζικότατη και η συγκέντρωση στον Ευαγγελισμό. Τα αιτήματά μας, κόντρα στην αναλγησία και την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης, είναι πραγματική ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς να βάλουν κόφτες σε κανένα επίπεδο, όπως ακριβώς το ζητάει το συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν το εφάρμοσε, αλλά και η τωρινή, κάτω από το βάρος της πανδημίας, αναγκάζεται να πάρει κάποια φραστικά μέτρα που όμως δεν ξέρουμε πώς θα υλοποιηθούν στην πράξη. Δεύτερον, ζητάμε να χορηγηθεί σε όλους τους εργαζόμενους δώρο Χριστουγέννων και με αφορμή αυτό επανέναρξη χορήγησης 13ου και 14ου μισθού. 9 μήνες από την πανδημία δεν είχαμε προβάλει ποτέ μισθολογικά αιτήματα. Τώρα είναι καιρός να διεκδικήσουμε αυτά που επί 10 χρόνια με τα μνημόνια μας έχουν στερήσει και επίσης να πούμε ότι βάζουμε φρένο στο διαχωρισμό των εργαζομένων, δηλαδή αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα, να θέλει να δώσει κάποια λίγα χρήματα σε μικρό αριθμό εργαζομένων, όπως είναι στη ΜΕΘ κτλ., αγνοώντας την υπεροπροσπάθεια όλου του προσωπικού των νοσοκομείων. Και τέλος, ζητάμε την επίταξη του ιδιωτικού τομέα και στα νοσοκομεία και στην αλυσίδα των διαγνωστικών κέντρων, γιατί η εσχροκέρδειά τους δεν λέγεται. Έχουν διζάξει κυριολεκτικά τα ταμεία και τις τσέπες των εργαζομένων. Καιρός είναι και αυτοί να πληρώσουν.